Και ενώ η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να δείχνει τα δόντια της όσο πλησιάζει 30 Νοεμβρίου η μέρα της γιορτής του Πολιούχου της Πάτρας, Απόστολου Ανδρέα, οι φορείς ενώνονται σαν γροθιά και βάζουν τα δυνατά τους για να λύσουν τον γόρδιο δεσμό. Είναι μεγάλη γιορτή της πόλης, η οποία πρέπει να εορταστεί με λαμπρότητα από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη πρέπει να εφαρμοστεί οπωσδήποτε το υγειονομικό πρωτόκολλο, ό,τι προβλέπει δηλαδή το ΦΕΚ, διότι βρισκόμαστε σε μια κατακόκκινη περιοχή όπως ξέρετε. Τελικά η απόφαση που λήφθηκε είναι να γίνουν κανονικά η Θεία Λειτουργία και η Λιτανία με την τήρηση όλων των μέτρων που προβλέπονται για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ενώ σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το παζάρι που γινόταν κάθε χρόνο έξω από την Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα δεν θα πραγματοποιηθεί. Δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι θα πάμε σε οποιαδήποτε εκδήλωση χωρίς να έχουν ληφθεί τα πιο αυστηρά μέτρα που μπορεί να υπάρξουν σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ούτως ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Στη σύσκεψη έδωσε το παρόν ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος, εκπρόσωποι της αστυνομίας και υγειονομικοί παράγοντες, οι οποίοι κλήθηκαν να αποφασίσουν το πώς θα γίνει ο εορτασμός με ασφάλεια όσον αφορά στη δημόσια υγεία. Τα κρούσματα τα ενεργά είναι πάρα πολλά. Έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ, συνεπώς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία μαζί με τον Μητροπολίτη να συναντηθούμε για να δούμε πώς θα επιτηρήσουμε την εφαρμογή του πρωτοκόλλου ώστε εν αναμονή της μεγάλης γιορτής να μην έχουμε παρατράγωδα τα οποία θα τα πληρώσουμε. Μας κάλεσε ο Σεβασμιότατος για μία σύσκεψη μαζί με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για τα μέτρα που θα λάβουμε για τον εορτισμό του Πολιούχου της πόλης του Αγίου Ανδρέα όσον αφορά τον COVID. Ο Μητροπολίτης Πατρών, κ. Χρυσόστομος, έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και στους ελέγχους που πρέπει να κάνει η Εκκλησία στους πιστούς. Αναμένεται συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ώστε να δώσει απαντήσεις. Με βάση τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει, δηλαδή οι πιστοί να προσέρχονται στις θρησκευτικές λειτουργίες σε όλους τους ναούς με τεστ, και η Εκκλησία θα κάνει τη δουλειά της με τον τρόπο που αυτή κρίνει ότι θα είναι αποτελεσματικός και δόκιμος, και η κυβέρνηση και η πολιτεία με τα αρμόδια οργανά της θα κάνει τη δική της δουλειά. Και ενώ λαμβάνονται μέτρα στις εκκλησίες, η Ιερά Σύνοδος κάνει βήματα πίσω, βάζοντας φρένο στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και αναφέροντας πως είναι αδύνατο η Εκκλησία να ελέγχει τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, ακόμα και τα rapid test.